υπόθεση 4 ημερών τον Γκορνιάκ. Το κατέλαβαν κιόλας οι Ρώσοι και παράλληλα τίναξαν στον αέρα νέες εφεδρίες Ουκρανών στο Κούρσκ. Ρωσικές πηγές στο διαδίκτυο λοιπόν αναφέρουν πως η Ουκρανική πόλη Γκορνιάκ στην λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ πέρασε πριν λίγες ώρες υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού. Οι Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν τον Γκορνιάκ έναν στρατηγικό οικισμό δεδομένης της γεωγραφικής του θέσης στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ. Η νέα επιτυχία της Μόσχας αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για τα ρωσικά στρατεύματα στον συγκεκριμένο τομέα του μετόπου, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα πριν λίγο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει Ρώσους στρατιώτες να ανυψώνουν την σημαία της χώρας τους σε ένα από τα πολυόροφα κτίρια του Γκορνιάκ. Το υλικό αποτελεί την σημαντικότερη απόδειξη κατάληψης της Ουκρανικής πόλης μέχρι στιγμής, μιας και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από καμία από τις δύο πλευρές του πολέμου. Όσον αφορά την σημασία του Γκορνιάκ, ρωσικές αναφορές προτείνουν πως οι Ουκρανοί το χρησιμοποιούσαν ως κέντρο μεταφορών και άμυνας για ολόκληρη την κατεύθυνση του Ποκρόβσκ. Σύμφωνα με αυτές, η γεωγραφική θέση της πόλης επέτρεπε σε όποιον στρατό την διαθέτει να ελέγχει σημαντικές οδούς προμηθειών. Οι Ρώσοι αναλυτές τονίζουν πως με την κατάληψη της πόλης του Γκορνιάκ, τα ρωσικά στρατεύματα θα μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τον τομέα του Ποκρόβσκ, όπως επίσης και να μειώσουν δραματικά τις υλικοτεχνικές δυνατότητες των Ουκρανών στην περιοχή. Παράλληλα, δεν λένε να τα παρατήσουν οι Ουκρανοί στο Κούρσκ και τις τελευταίες 24 ώρες φαίνεται πως εξαπέλυσαν νέες αντεπιθέσεις έναντι των ρωσικών δυνάμεων. Ρωσικές πηγές μεταδίδουν πως οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου συνεχίζουν να μεταφέρουν εφεδρίες στην ρωσική περιφέρεια, εφεδρίες οι οποίες τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν αντεπιθέσεις σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις του Κούρσκ. Μέχρι στιγμής, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αποθήσει με αποτελεσματικότητα όλες τις εχθρικές επιθέσεις, πρόσθεσε ο ρωσικός στρατός. Σήμερα οι σφοδρότερες μάχες στην περιφέρεια του Κούρσκ λέγεται πως λαμβάνουν χώρα σε 3 κατευθύνσεις, στις περιοχές Γκλούσκοβο, Κορένεβο και Σούτζα. Ειδικά στην περιοχή γύρω από τον οικισμό Κορένεβο, οι Ουκρανοί φαίνεται πως ενέτειναν σημαντικά την επιθετικότητά τους, ωστόσο για κακή τους τύχη τους σφυροκόπησε βαριά το ρωσικό πυροβολικό. Στις περιοχές Γκλούσκοβο και Σούντζα τα πράγματα είναι σταθερά, με τα ρωσικά μέσα να αναφέρουν πως οι ζώνες ελέγχου κάθε πλευράς δεν έχουν αλλάξει σχεδόν καθόλου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.